έντονη αύξηση των επιθέσεων των εναέριων μέσων της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας κατά στόχων στο ουκρανικό εδάφος παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, με τα ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη να αλωνίζουν κυριολεκτικά στους ουρανούς της Ουκρανίας ή κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, εξαπολύντας τις γνωστές πλέον σε όλους μας βόμβες FAB που διαθέτουν σύστημα ολίσθησης και διόρθωσης κατευθύνσεως, καθώς η Ρωσία έχει καταφέρει να αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την Ουκρανική αεράμινα, καταστρέφοντας πάρα πολλά από τα δυτικά συστήματα που εστάλησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να έχει την ευκαιρία να ισοπεδώνει στόχους που αυτή θεωρεί πολύ σημαντικούς. Αυτό συνέβη και σήμερα με τις ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις να εξαπολύουν αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός αναγνωρισμένου σημείου προσωρινής ανάπτυξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρισκόταν στην περιοχή του Χάρκοβο και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό Πετροπαύλοκα, δηλαδή μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Κουπιάνσκ, το οποίο και χτύπησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, κάνοντας την Πετροπαύλοκα να συστεί από τις πολλαπλές εκρήξεις των βομβών που έριξαν τα ρωσικά αεροπλάνα, ισοπεδώντας τα χτίρια που διέμεναν οι Ουκρανοί, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς και προκαλώντας τους, όπως τουλάχιστον αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, απώλειες της τάξης των 36 ανδρών. Το Υπουργείο όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό το βίντεο και προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός ακόμα, θέλοντας να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι η ρωσική πολεμική αεροπορία μπορεί και σπέρνει το θάνατο πετώντας στους ουκρανικούς ουρανούς, ισοπεδώντας άλλο ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης του ουκρανικού στρατού που βρίσκονταν στον οικισμό Σβάνοφκα, στο Ντόνεσκ, καταφέροντας ακόμα 20 απώλειες στις ουκρανικές δυνάμεις, όπως επίσης και 4 οχήματα. Και αυτά ήταν μόνο 2 από τα χτυπήματα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό Υπουργείο. Είναι λοιπόν πια ξεκάθαρο ότι η ουκρανική αεράμινα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και έτσι οι Ρώσοι έχουν, αν όχι την απόλυτη, πολύ μεγάλη κυριαρχία στους εθέρες, προκαλώντας ίσως και τους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τα λίγα μαχητικά οσκάφη F-16 που έχουν στη διάθεσή τους, τα οποία θα αποτελέσουν έναν άψογο θύραμα, έναν μεζέ για τα μαχητικά οσκάφη Σουχόι-35 που ελέγχουν διαρκώς την ευρύτερη περιοχή και τα περιμένουν πώς και πώς με τρελή λαχτάρα. Ωστότε όμως, το ουκρανικό έδαφος θα εξακολουθήσει να σύεται από τις πανίσχυρες βόμβες FAB που ισοπεδώνουν τα πάντα όταν εκρήγνονται.